Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα μαγειρέψουμε, θα φάμε εδώ μαζί με τον Πάνο. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό νηστίσιμο. Μπορούμε να το φάμε βέβαια και όλο τον χρόνο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι με μύδια, γίνεται, είναι παλιό παραδοσιακό, το κάναν στην Πρέβεζα. Και αφού θα το φτιάξουμε το φάμε εμείς, είπα να το γυρίσουμε και βιντεάκι και θα σας το δείξουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το κάνουμε. Έχουμε ετοιμάσει εδώ τα υλικά μας όλα. Τα μύδια, το κρεμμύδι, εδώ το κρεμμυδάκι το φρέσκο, τον άνηθο, πιπεριά κόκκινη, τα μύδια τα έχω ζεματίσει, έχω βγάλει την ψύκα και έχω κρατήσει και κάποια καθαρά με κέλυφος. Και εδώ έχουμε τριμμένο καροτάκι, ένα κύβο λαχανικών, το κρασάκι μας, τα μπαχαρικά μας, τα υπόλοιπα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Είναι πανεύκολη συνταγή, πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ γρήγορη. Έχουμε βάλει λάδι, ελαιόλαδο, εδώ στο τηγάνι. Στο κατσαρόλι, μάλλον. Θα ρίξουμε μέσα το κρεμμύδι το ξερό, το κρεμμυδάκι και τον άνηθο. Θα ρίξουμε πιπεριά κόκκινη. Θα δώσει πολύ ωραίο χρώμα και γεύση. Και αυτό. Είναι πολύ εύκολη συνταγή, πάρα πολύ εύκολη. Θα ρίξουμε και το καροτάκι το τριμμένο, να δώσει και αυτό χρώμα. Θα ρίξουμε τα μύδια, την τζίχα από τα μύδια. Και τα μύδια με το κέλυφος, τα έχουμε καθαρίσει απ' έξω. Πιπεράκι. Λίγο σκόρδο, μπορείτε να βάλετε και φρέσκο σκόρδο, πάπρικα γλυκιά ή καυτερή, ό,τι σας αρέσει από τα δύο, και κουρκουμά. Κουρκουμά δίνει πολύ ωραίο χρώμα και πάρα πολύ ωραία γεύση. Και θα σβήσουμε με λίγο κρασάκι. Λευκό κρασί και λίγες σταγόνες λεμόνι. Θα ρίξουμε ζωμό λαχανικών, κύβο λαχανικών μάλλον, όχι ζωμό. Αναλόγως την ποσότητα που θα κάνετε. Ο κύβος λαχανικών είναι και λίγο αρμυρός, οπότε θα προσέξετε μετά λίγο με το αλάτι, έτσι. Να μην βάλετε πολύ αλάτι. Κοιτάξτε τι ωραία έχει γίνει. Αυτά μπορείτε και έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Το παίρνει κάμερα πάνω, παίρνετε. Όπως είναι αυτή τη στιγμή. Να τα αφήσετε, να ρίξετε λίγο σαλτσούλα και λίγο τυρί και να τα κάνετε σαγανάκι, έτσι όπως είναι. Είναι φανταστική η σάλτσα που έχει γίνει. Μοσχοβολάει, υπέροχη. Θα ρίξουμε. Τώρα έχω κρατήσει από τα μύδια που έχουμε βράσει, το νερό το έχω σουρώσει. Λοιπόν, αυτό. Και θα τα σκεπάσουμε, θα τα αφήσουμε να βράσουνε, δεν θέλουν πάρα πολύ τα μύδια γιατί σφίγγουνε μετά. Θα τα βράσουμε 10 λεπτά και μετά θα αποτελειώσουμε τη συνταγή μας. Τώρα θα ρίξουμε τα ζυμαρικά μας. Αυτή η συνταγή γίνεται με κοκκίλια. Έτσι λέγονται τα ζυμαρικά αυτά. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Γίνονται κατανόστιμα. Θα συμπληρώσουμε το υπόλοιπο το σουμάκι από τα μύδια που βράσαμε. Εγώ δεν θα βάλω αλάτι γιατί έριξα το κύβο λαχανικών και όταν έβρεσα τα ζυμαρικά ήταν αλατισμένο το νερό, οπότε δεν θα προσθέσω. Εσείς μπορείτε να βάλετε, αν θέλετε το δοκιμάσετε και αν θέλετε να προσθέσετε για να είναι νόστιμο. Θα γίνει πάρα μα πάρα πολύ ωραίο, κατανόστιμο φαγητό. Θα τα αφήσουμε 2 λεπτά, θα τα ανακατέψω, θα αφήνω 2-3 λεπτά, να πάρουν και τα κοχύλια, τα ζυμαρικά, λίγο τη γεύση από τα υπόλοιπα υλικά και από τα μύδια.
να απορροφηθούν τα υγρά και δεν έχει καθόλου υγρό από ό,τι βλέπετε. Και είναι έτοιμα για σερβίρισμα. Εδώ θα τα σερβίρουμε. Έχει πάει πάνω η σάλτσα μέσα στα κουχύλια και τα μύδια. Έχουν πάει όλα τελικά μέσα στα κουχύλια. Είναι φανταστικό. Πάρα πολύ νόστιμο πιάτο. Θα το φτιάξουμε και λίγο να είναι όμορφο. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Σερβίρουμε. Ωραία. Το πιάτο μας είναι έτοιμο. Αν θέλετε ρίχνουμε πιπεράκι από πάνω ή λίγο μαϊντανό τριμμένο. Και είναι έτοιμο. Φανταστικό. Κοιτάξτε θα δείτε πως είναι. Τα μύδια μου σχοβολάνε. Όλα τελικά μέσα ήταν υπέροχα. Το κρασάκι έδωσε και αυτό τη γεύση του. Το λεμονάκι το ίδιο. Ο άνηθος πάρα πολύ ωραία. Ταιριάζει με τα θαλασσινά. Ένα τέλειο πιάτο. Προτείνω να το δοκιμάσετε, να το φτιάξετε, όχι μόνο σε νηστεία, αλλά και όταν δεν νηστεύουμε. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όποιον το φτιάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, Ελλάδα και εξωτερικό, όπου κι αν είστε. Αν δεν έχετε φρέσκα μύδια, μπορείτε να το κάνετε και με κατεψυγμένα. Στο κανάλι μου θα βρείτε και άλλες νηστίσιμες συνταγές, και αλμυρές και γλυκές. Και όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή ακόμη, κάντε εγγραφή τώρα, είναι δωρεάν. Τα φιλιά μου σε όλους, σας αγαπώ, να είστε όλοι καλά.